Στην εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρτζαφέρης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, παρουσιάζοντας την άποψή του. Τώρα τα Σκόπια κόπτονται, τα Σκόπια έχουν πρεμούρα, βλέπουν ότι υπάρχει κίνδυνος να αυτοδιαλυθούν, θέλουν να ενταχθούν στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, και ως εκ τούτου λοιπόν νομίζω ότι οι υποχρεώσεις θα είναι πολύ πιο εύκολες. Το ίδιο και ο Αμερικανός. Με την αλλαγή του στάτους εδώ στο Αιγαίο για το ΝΑΤΟ και για την δυτική παρουσία, χρειάζεται αυτό το κρατήδιο να θωρακιστεί και να υπάρχει. Έτσι λοιπόν όλοι θέλουν να κλείσει η υπόθεση. Βλέπω και διακρίνω για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ότι ο Αμερικανικός παράγοντος κρίνει υπέρ της Ελλάδος. Επομένως είναι αστείο, αν όχι άθλιο, να κλείσει με το όνομα Μακεδονία και ένα πρόθεμα. Πιστεύω ότι πρέπει να δει ο πολιτικός κόσμος και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, γιατί από αυτήν ξεκίνησε η διαδικασία της σύνθεσης ονομασίας, και να πει έχουν περάσει 10 χρόνια, μπαγιάτες σε αυτό, ξεκινάμε από την αρχή τη διαπραγμάτευση, η οποία δεν μπορεί να περιέχει βεβαίως την ονομασία ή το παράγωγο Μακεδονία, όπως έχει αποφασιστεί και στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών του 1992. Εσείς είστε υπέρ ενός δημοψηφίσματος. Επειδή δεν έχω πιστοσύνη σε όλους αυτούς, ναι, τους θεωρώ πολιτικούς δρακοσυλλέκτες, έχω πει στη Βουλή κατ' επανάληψη να υπάρξει ένας νόμος που να λέει η οποιαδήποτε τελική επιλογγή να περάσει από την έγκριση του ελληνικού λαού. Αυτοί δεν το κάνουν βέβαια, γιατί πρώτον θα αποδυναμώσουν, άρα του λέει ο παράγων, ο οποιοδήποτε παράγων δεν έχει καμία αξία, ο λαός θα αποφασίσει, δεν το θέλουν, και δεύτερον δεν τους βοηθάει στα οποιαδήποτε σχέδιά τους. Φοβούμαι λοιπόν πάρα πολύ ότι θα υπάρξουν κάποιοι τζαλαπέτηδες, οι οποίοι προκειμένου να κλείσουν την υπόθεση μπορούν να πάνε σε άτακτες υποχωρήσεις, σαν και αυτές που πήγε η κυβέρνηση Καραμαλή το 8. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού δεν έκρυψε την ενόχλησή του από την πορεία που έχει λάβει η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε απολέσει τα πατριωτικά της στοιχεία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σημείωσε πως προβλεβλημένα τη στελέχη έχουν σημάνει σιωπητήριο. Τόσο ο Άδωνης Γεωργιάδης, όσο και ο Μάκης Βορύδης ήταν μαζί μου στα συλλαλητήρια και φωνάζαμε όχι στον όρο Μακεδονία. Τώρα τι θα πούν, σύνθετη ονομασία, ανέφερε ο κύριος Καρατζαφέρης. Αυτό όμως που μου προβληματίζει έντονα, ναι, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει επίσημη θέση. Ακούω κάποιες φωνές, ο Γιώργος Χατζηδάκης και είπε, μα έχουμε θέση αυτή του 2008 κτλ. Αλλά την επίσημη φωνή της Νέας Δημοκρατίας δεν την ακούω. Είναι σε δεινή θέση, ο αντιπρόεδρος και πρώην συνεργάτης μου, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, όπως και ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο κοινωνιστικός εκπρόσωπος, δηλαδή τα χαρτιά νούμερο 2-3, ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πώς να δεχτούν σύνθετη ονομασία όταν τους είχα εγώ επάνω στο βάθρο, όταν φωνάσαμε και κάναμε τα συλλαλητήρια και λέγαμε δεν εκπομπούμε το όνομα, δεν δίνουμε το όνομα, όχι σύνθετη ονομασία. Όταν λοιπόν φωνάζανε στον κόσμο, όταν όργωναν τη Μακεδονία και έλεγαν και σε εσάς είχαν έρθει, σωστά, ότι δεν μπορεί να υπάρχει σύνθετη ονομασία, τώρα θα το κάνουν γαργάρα αυτό. Εντάξει, κατάπιαν κάποια πράγματα προς χάρη του νεοφεδραλισμού και της καρέκλας, αλλά τώρα πλέον είναι η συνείδηση, είναι η αξιοπρέπεια. Ο ίδιος άλλο σημείο των δηλώσεών του αναφέρθηκε και στον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνο Καμένο. Το πρώτο πράγμα που θέλει την καρέκλα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για την καρέκλα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας θα έδινε πολύ περισσότερο. Λαλήσει, δεν είναι, αν υπάρξει ΦΠΑ στα νησιά, εγώ θα. Εντάξει, αυτά τα έχουμε δει. Δεν είναι. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν θεωρείται από τους πλέον σοβαρούς ο Πάνος ο Καμένος.